Φανούρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα στου συνδρομητέ τη Κυριακή. Εντάξει, συνήθω μιλά πρωί, γι' αυτό το σκέφτεσαι λίγο. Καλησπέρα, λέμε τώρα. Είμαστε βράδυ, 10 παρα 25. Ο Αυλονίτη έρχεται. Καταρχά, να πούμε ότι ήταν μια σημαντική νίκη για μα. Ναι. Χθε το Παθιακό. Μια νίκη η οποία ήταν προϊόντα σοβαρή προσπάθεια καθ' όλη τη διάρκεια τη εβδομάδα εκ μέρου τη τεχνική ηγεσία και των ποδοσφαιριστών, τη στήριξη του κόσμου καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και αυτού που ταξίδεψαν και συνόδευσαν την αποστολή του οργανωμένου στην ΠΑΦ. Από εκεί πέρα, η προσοχή μα είναι φραγμένη στον αγώνα με την άδεια του κύπελλο, ένα θεσμό ο οποίο μα ενδιαφέρει ιδιόντω. Άρα, δεν έχουμε πολλά περιθώρια για να προσανατολιστούμε και να σκεφτόμαστε οτιδήποτε άλλο. Την ερώτηση την πρώτη την οποία έκανες, αν και πρέπει να την κάνεις ακολούθως. Θα δούμε αύριο τι ακριβώς θα γίνει με τις περιπτώσεις προσφέρεις που μας απασχολούν για να ενισχυθούμε. Σίγουρα ο Αυλονίτης είναι ένας προσφέρεις ο οποίος μας ενδιαφέρει και δεν το αποποιούμαστε. Και θα δούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας ή μέχρι καλύτερα τέλος του μήνα τι θα επιλέξει ο προπονητής μας με τους ανθρώπους της που κάνουν, που ασχολούνται με θέματα προγραμματισμού για να ολοκληρώσουμε την τέταρτη μας μεταγραφή. Εννοείς, Φανούρη, θα επιλέξει κεντρικό αμυντικό ή μεσοεπιθετικό? Αυτό είναι το που ψάχνει τώρα ο προπονητής. Καταρχάς, ο ίδιος ο προπονητής θα επιλέξει ακριβώς σε τι θέση η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση. Είναι σε συνεχώς, σε διαρκή συνεννόηση με τους ανθρώπους που τρέχουν τα θέματα του προγραμματισμού. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε πλέον, μπήκαμε στις τελευταίες μέρες του Ιανουαρίου, άρα θα πρέπει να ολοκληρώσουμε ταχύτητα τις μεταγραφικές μας εκκρεμότητες για να είμαστε πανέτοιμοι εν ώψη της δύσκολης συνέχειας που ακολουθεί από τα άφημα η κυβέρνηση. Ο Αυλονίτης αύριο θα έρθει όμως? Κοιτάξτε, προτιμούμε να ναι, αύριο είναι προγραμματισμένη η κάθοδος του στην Κύπρο. Όμως αντιλαμβάνεστε, επειδή έχει διαρρεύσει το όνομα και έχουμε θα πρέπει να περάσει ο ποδοσφαιριστής από ιατρικές εξετάσεις, έστω και να αγωνιζόταν μέχρι πρώτη ενός την άσχολη. Ακριβώς να δούμε τι θα συμβεί. Και αν όλα είναι θετικά, τότε θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Όμως, αντιλαμβάνεστε, είναι κάποιες διαδικασίες οι οποίες φαντάζουν πάντοτε συνοπτικές, ωστόσο πολλές φορές καθορίζουν και μεταγραφές. Mm. Θεωρώ όμως ότι για να έρχεται πρέπει να έχει επέλθει μια συμφωνία στο οικονομικό, πρέπει να έχει επέλθει μια συμφωνία στην διάρκεια του συμβολέου για να έρχεται και στην Κύπρο, έτσι. Δεν μπορεί να έρχεται για να συζητήσει. Κοιτάξτε, σε προφορικό επίπεδο. Τα έχετε βρει. Είναι προχωρημένες οι συζητήσεις. Ναι. Όμως αντιλαμβάνεστε, έχω πει πολλές φορές γιατί είμαι πολλά χρόνια στον χώρο και πολλά χρόνια κοντά στην ομάδα. Το πολύ κοντά ή σε προχωρημένες επαφές είδαμε και πολλά ναυάγια. Άρα ναι, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μας ενδιαφέρει ο ποδοσφαιριστής, ωστόσο για την ώρα δεν αποτελεί ποδοσφαιριστή επίσημα της ομάδας. Ωραία, Φανούρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.